Κάλυψη είναι ο τίτλος του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο Δήμος με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αποδεικνύει στην πράξη την αλληλεγγύη προς όσους έχουν ανάγκη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της επισφάλειας στέγασης. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου εξήγησε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών από το 2020 συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση αστεγίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 41 ωφελούμενοι, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε κατάσταση αστεγίας ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Το πρόγραμμα, εκτός από στέγαση, παρέχει επίσης ψυχοκοινωνική υποστήριξη, κατάρτιση, εργασιακή, συμβουλευτική και άλλα. Ξεκινούμε, είπε, το πρόγραμμα Κάλυψη με σκοπό τη μείωση των συμπολιτών που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Ο προϋπολογισμός για το Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται σε 572.250 ευρώ. Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χριστίνα Κοτσαντή υπογράμμισε ότι για το Δήμο η στήριξη των ανθρώπων που είναι οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτοι είναι πολύ σημαντική. Υποστηρίζουμε το υπνοτήριο αστέγων, το οποίο διατηρεί ο Δήμος μας στις εγκαταστάσεις του πρώην και ΚΟΠ, και με υλικοτεχνική υποδομή και με ποσά τα οποία βελτιώνουν τη λειτουργία του. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι όμως από το ζήτημα αυτό. Και γι' αυτό το λόγο ήδη συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας Στέγαση και Εργασία για Αστέγους που υλοποιείται ύψος 400.000 ευρώ, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης και χρηματοδοτείται, όπως σας είπα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σε αυτό το πρόγραμμα πετύχαμε να συμμετέχουν 41 ωφελούμενοι, από τους οποίους 11 ήταν παιδιά, οι οποίοι αντιμετωπίζανε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και πολλαπλά προβλήματα ευαλωτότητας. Αυτό το πρόγραμμα, εκτός από στέγαση, παρέχει και ψυχοκοινωνική στήριξη, κατάρτιση, εργασιακή και συμβουλευτική επιδότηση θέσεων εργασίας, γιατί μας ενδιαφέρει όχι μόνο να καλύπτουμε το θέμα της αστεγίας όσων από τους συμπολίτες μας μετέρχονται σε κατάσταση αστεγίας, αλλά μας ενδιαφέρει να τους εντάξουμε πάλι στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μην συντηρείται αυτός ο παράγοντας. Στο σύνολο των 20 λοιπόν συμπολιτών μας που αναζητούσαν εργασία, καταφέραμε να εντάξουμε στην αγορά εργασίας 10 άτομα, 5 εκ των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα που υλοποιείται με τον ΟΑΕΔ και 4 επιδοτούμενη εργασία από το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία. Με στόχο λοιπόν την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ήδη, και για να μειώσουμε τον αριθμό των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, ήδη αποφασίσαμε και συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα. Πετύχαμε να συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα που λέγεται Πρόγραμμα Κάλυψη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η παροχή στεγαστικής συνδρομής σε συμπολίτες μας από τις ηλικίες των 25 έως των 39 ετών, οι οποίοι δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία. Έχει γίνει από την υπηρεσία μας και από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Κοτσαντή, πολύ σημαντική δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση, όπως σας είπα, μέχρι τώρα. Και είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή μας και στο νέο πρόγραμμα, με το οποίο θεωρούμε ότι επιλύονται οριστικά πολλά ζητήματα αστέγων συμπολιτών μας και τους καλούμε, όσους από αυτές τις ηλικίες 25 έως 39 πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Σαν Δημοτική Αρχή και προσωπικά σαν Δήμαρχος, δεσμεύομαι και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση η συνέχιση αυτής της πολύπλευρης υποστήριξης προς τους αστέγους, γιατί και η συμπερίληψή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχολείται ένας Δήμος στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης. Για μας πάρα πολύ σημαντικό η στήριξη αυτών των ανθρώπων να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίζεται η στέγαση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει μοριοδότηση των ανθρώπων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Αφορά τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τις μονογονικές οικογένειες, τις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Καλούμε όλους τους συμπολίτες που είναι δικαιούχοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να μπορέσουν να συμπεριληφθούν σε αυτό το πρόγραμμα.